Θεσμιότατε Αρχιεπίσκοπε Κρήτης, σεβαστό και αγαπητό φιλόδοξο ακροατήριο. Μουσική, κατά ένα ορισμό, είναι η τέχνη του συνδυασμού των ήχων κατά τρόπον ευάρεστον στην ακοή, προκαλούσα την συγκίνηση της ψυχής δια καταλήλων του ήχου τροποποιήσεων και συνδυασμών. Εθεωρείτο το σπουδαιότερο μέσο μόρφωσης της ψυχής του ανθρώπου. Στην προϊστορική εποχή της απέδιδαν υπερφυσικές δυνάμεις, όπως τις θεραπείες ασθενών και τις εξημέρωσεις των αγρίων ζώων. Κανένας δεν αρνήθηκε ότι η μουσική διεγείρει και μορφώνει τα ευγενέστερα συναισθήματα του ανθρώπου. Γράφοντας τον 5ο αιώνα, ο Πίνδαρος λέγεται του Ιέρνους, αγλαΐζεται δε και μουσικής εν αότο, δηλαδή ότι βρίσκει ευχαρίστηση στα λαμπρότατα άνθη της μουσικής. Στους αρχαίους Έλληνες η μουσική συνδέεται με το λόγο, το ρυθμό, το άσμα της ανθρώπινης φωνής, τον ήχο των μουσικών οργάνων και το χορό. Τούτο μαρτυρεί ο Πλάτωνας όταν λέει εις η τέχνη, εις το κιθαρίζειν και το άπτυν και εμβαίνειν ορθώς, μουσική διδοκής, λέγει. Δηλαδή, ποια είναι η τέχνη η οποία έχει αντικείμενό της να μα διδάσκει ορθά να παίζω με κιθάρα, να τραγουδούμε και να διευθύνουμε τα πόδια μας στο χορό. Νομίζω ότι εννοείς τη μουσική. Ο Ορφέας και ο Απόλλωνας εξέφρασαν με τη λύρα τους την ενότητα της μουσικής και της τριχίας, της αρμονίας και των υπερβατικών τάσεων της ανθρώπινης ψυχής. Η μουσική διδασκόταν μαζί με τη φιλοσοφία και με τις άλλες επιστήμες και τέχνες. Πίστευαν ότι ήδη ελέγχοντο και θεοί ανελάβουν αυτήν. Ονομάστηκε γλώσσα της καρδιάς, με την οποία εκφράζονται τα ποικίλα συναισθήματα της ψυχής προς τον Θεό. Νομίζω ότι τα μόνα μέσα με τα οποία η ανθρώπινη ψυχή μπορεί να εκφράσει τον άπειρο κόσμο των συναισθημάτων της, κυρίως προς τον Θεό, είναι η ποίηση και η μουσική. Κατά τον αείμνηστο Οικουμενικό Πατριάρχη Βασίλειο τον Τρίτο, μουσική είναι η κατεξοχήν φωνή του εν μέσω του κόσμου οικούντος πλάστου, διότι είναι δυνατόν να είναι σύνθετος εκ των λέξεων μέσων οικεί, μουσική. Ετυμολογική βάση εκ της οποίας παράγεται η λέξη είναι το όνομα Μούσα, την συναντάμε στον ενικό και πληθυντικό αριθμό. Έχοντας τέτοιο υψηλό νόημα και έργο η μουσική, πολύ νωρίς χρησιμοποιήθηκε από την Εκκλησία. Αρχές του 2ου μετά Χριστό αιώνα, διαβάζουμε στα συγγράμματα προς του Αγίου Ιουστίνου του Φιλοσόφου και Μάρτυρα ότι «Η δίνηγα την ψυχήν προζέραν τα πόθων του εν της άσμα συνειδωμένου, κοιμίζει τα εκ της αρκός επανιστάμενα πάθη, τους υπό των αοράτων εχθρών ευαλωμένους σημείν πονηρούς λογισμούς αποθείτε, αρδεύει την ψυχή προς καρποφορίαν θείων αγαθών, γενναίους προς την ενδυσδυνής καρτερίαν τους αγωνιστάς εργάζεται της ευσεβίας, πάντων των ενδυσβιωτικής λυπηρών η απατικών γίνεται της ευσεβέσιν η μουσική». Αυτή χρησιμοποίησε η Εκκλησία προκειμένου να βοηθήσει τους πιστούς της σε πνευματική ανάσταση και απαλλαγή τους από τα γήινα και σωματικά δεσμά, όπως μαρτυρεί ο Ιερός Χρυσόστομος. Μελωδία να ανέμειξε την προφητεία ή να το ρυθμό του μέλους ψυχαγωγούμενοι πάντες με τα πολλής της προθυμίας τους ιερούς αναπέμπωσιν αυτό ύμνους. Ουδέν γα, ουδέν ούτως ανίσθηση ψυχή και πτερή και της γης απαλάτη και του σώματος απολύ δεσμών και φιλοσοφήν ποιήν και πάντων καταγελών των βιωτικών ως μέλος συμφωνίας και ρυθμό συγκείμενων δύο άσμα, ούτω γούνι μόνη φύσης προς τα άσματα και τα μέλη ιδέως έχει και η κύριση. Κατά τη Βυζαντινή περίοδο η μουσική βρίσκει κατάλληλο και γόνιμο έδαφος στη χριστιανική λατρεία προς μεταφύτευση και καλλιέργεια, ιδιαίτερα δε καλλιτεχνική αξία και βαθύτατη θρησκευτικότητα, ώστε κληρονομεί και αυτό το όνομά της,
βυζαντινή μουσική. Ο Ρώσος μουσικολόγος Γεώργιος Αρνόλδος παρατηρεί ότι η βυζαντινή μουσική είναι διάδοχος και κληρονόμος της αρχαίας ελληνικής μουσικής παρά την τυποκνομία της Δύσεως. Είναι βέβαιο ότι η Εκκλησία μας παρέλαβε τη μουσική την οποία καλλιέργησε, οικειοποιήθηκε, ανέπτυξε σε ασυνήθι βαθμό στο Βυζάντιο και μας την παρέδωσε σήμερα ως κοιμήλιον και ιερή παρακαταθήκη. Ο Μέγας Βασίλειος τονίζει ότι η εκκλησιαστική μουσική είναι το των αγγέλων έργων, το ουράνιον πολίτευμα, το πνευματικό θυμία. Και διδάσκει ότι το Πανάγιον Πνεύμα, ειδών ό,τι δυσάγωγον προς αρετήν είναι το γένος των ανθρώπων, το εκ της μελωδίας τερνών της δόγμας είναι κατέληξε, είναι το προσινή κελίο της ακοής, το εκ των λόγων ωφέλιμων λανθανόντος υποδεξόμεθα, δηλώνοντας το πραγματικό σκοπό της εκκλησιαστικής μουσικής σε βάθος και σε ουσία, η οποία προσλαμβάνει υψηλή θέση στο έργο της σωτηρίας του ανθρώπου. Παρέμενε πάντοτε δημιουργός και γεννήτρια συναισθημάτων ευλάβειας και κατανήξεως, η αμήνωτε και η σάμινον φέρουσα. Η γνήσια βυζαντινή μουσική είναι και παραμένει μέσω θεώσεως των ανθρώπων. Δημιουργεί ιεροπρέπεια, κατάνοιξη, μυσταγωγία, έξαρση, απαραίτητες προϋποθέσεις για προσευχή και ψυχική ανάταση μέσα στο λατρευτικό χώρο του χριστιανικού ναού. Εάν ο Ιερός Άγγονας διδάσκει και αναλύει το υπερφυσικό περιεχόμενο της Θείας Αποκαλύψεως και αν το Ιερό Θυσιαστήριον υπερβατοποιεί και μετουσιώνει σε εσχατολογική πραγματικότητα τη μεταφυσική ελπίδα και προσδοκία μας, το αναλόγιο διεγεί το συνέστημα, εξυψώνει το πνεύμα και μας μετασιώνει σε αόρατους κόσμους. Αυτό οφείλεται κατά ένα μέρος και στη μουσική, η οποία ασκεί μεγάλη ροπή στη βούληση και το συναισθηματικό και αποτελεί μέσω πέδευσης και αγωγής κυρίως τους νέους, όπως δίδαξε ο μεγάλος φιλόσοφος της αρχαιότητας Πλάτων. Στην πολιτεία του λέγει για αυτήν ότι η μουσική είναι νόμος ηθικός. Δίνει ψυχή στο σύμπαν, φτερά στο νου, τύση στη φαντασία, τέρψη στην αθυμία, φεδρότητα και ζωή στο καθετή. Είναι η ουσία της τάξεως που οδηγεί σε ό,τι είναι καλό, δίκαιο και ωραίο, τον οποίον είναι η αόρατη αλλά και εκθαμβωτική, παθητική και αιώνια μορφή. Τονίζει όμως και τους σοβαρούς κινδύνους εκεί που η μουσική δεν καταβγάζει και δεν καταγιάζει τον κόσμο της μουσικής, όταν δεν οδηγεί στο βάθος και τα ενδότερα της ενδοχώρας και όταν δεν συμβάλλει στην ενδοσκόπηση, στην αυτοπαρατήρηση και επιτομέρνηση του ιερού χώρου της συγκριτήσεως. Ο Σεν Σανς, ένας εκ των μεγαλύτερων νεωτέρων συνθετών του κόσμου, ευρισκόμενος κάποτε στο Κάιρο, επειδή επρόκειτο να δεχτεί η γνωστή όπερά του Σαμσόν και Δαλιδά, μπήκε τυχαία στον εκεί ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου κατά την ώρα του Εσπερινού και άκουσε το Κύριε και έκραξα. Για πρώτη φορά ερχόταν σε επαφή με τη βυζαντινή μουσική. Με την κατάρτιση και το ιδιοθέες αισθητήριό του αντιλήφθηκε την ασύγκριτη αξία του ψαλμού εκείνου και στρεφόμενος προς τους γύρους του, του είπε: «Θα θυσίαζα ευχαρίστως όλα μου τα έργα, αν επρόκειτο να είχα συνδέσει εγώ ό,τι τώρα ακούω». Είναι βέβαιο ότι το ασματικό στοιχείο στη Θεία Λειτουργία την κάνει περισσότερο πλούσια από τους λειτουργικούς τύπους των άλλων θρησκειών και ομολογιών. Και τούτο διότι σε αυτήν του ψάχνουμε συνεχώς. Η πίστη μας έχει κυριολεκτικά μελοποιηθεί. Η ψαλμωδία μας δεν είναι ένας διάκοσμος, είναι παράγων οικοδομής. Υπηρετεί το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου. Μας μεταφέρει από την γη προς τον ουρανό. Με την ιερή γυμνοδία, εν τον αόρυγμα της δόξης σου, Κύριε, εν ουρανό αισθάνε νομίζονται. Γινόμαστε ουρανοβάμονες και ουρανοδρόμοι. Ταξιδεύουμε προς τα εκεί με τα Αγίους και τους απανταχού της οικουμένης πιστούς. Ο άνθρωπος με την ψαλμωδία του
ούτε απλώς διαβάζει, ούτε απλώς ομιλεί στον Θεό, ούτε απλώς ψάχνει. Αλλά, όπως μας λέει ο Άγιος Αθανάσιος στην επιστολή του προς Μαρκελίνων, με την ψαλμωδία του ο άνθρωπος ψαλτήριον γίνεται. Η υπνοδία είναι προνόμιο της καθαρής ψυχής, της ευρύθμου και αρχιμάστου καταστάσεως της διανοίας κατά το Μέγα Αθανάσιο. Και ο Μέγας Βασίλειος μας λέγει πολύ εμφαντικά, ούτε της το στόματι προφέρει τα του ψαλμού ρήματα, ούτως ψάχνει το Κυρίο. Αλλά όσοι από καρδίας καθαράς αναπέμπουσι τας ψαλμωδίας και όσοι εισήν όσοι σώζονται στην προς Θεόν δικαιοσύνη, ούτε δίνανται ψάλλην το Θεό της ρυθμής της πνευματικής αρμοζόντος ακολουθούντες. Με αυτά τα συναισθήματα ψυχικής αγαλιάσεως και ειδονής θα έπρεπε να ψάλλονται και σήμερα τα λειτουργικά και υπνογραφικά μας άσματα. Ψαλμωδία δεν είναι απλή ηχητική απόλαυση εντυπωσιακών φωνών. Είναι μια βαθιά μεταμόρφωση του είναι μας. Ο πιστός ακούει βεβαιότατα μια καλή εκτέλεση, αλλά όχι μόνο για να ευχαριστηθεί το αυτή του, διότι έτσι αποφεύγεται η αντολατρία και εξασφαλίζεται η θεολατρία. Ο Μέγας Βασίλειος μας βεβαιώνει ότι στόχος του πιστού είναι το λατρευτικό κλίμα μέσα στο οποίο θα αναπτυχθούν η νέκρωση, η άσκηση και συνεχής αναζήτηση της μέρουσας εν Χριστώ ζωής. Αξίζει να τονιστεί εδώ ότι το μυστικό αυτό βίωμα της ενώσεως με τον Θεό, έστω και μερικώς, επιτυγχάνεται αμέσως. Για τους πατέρες της Εκκλησίας μας, η απόλαυση του Θεού για τον άνθρωπο δεν είναι κάτι το ακατόρθωτο, το εσχατολογικό, αλλά μια ζωντανή και χειροπιαστή εμπειρία. Η εκκλησιαστική μουσική εκφράζει με πιστότητα τις διαστάσεις της λατρείας του Θεού. Και τούτο διότι η υμνοδία κατέχει μυσταγωγικές ιδιότητες και ιεροπέδεια. Τα λόγια της εκκλησιαστικής μουσικής μας συνδέουν με το υπερβατό κόσμο και υποβοηθούν την κοινωνία μας να πλησιάσει το Θεό. Οι κλιμακώσεις, οι ερηγμοί, ο τόνος, η ένταση, οι αναβάσεις, οι καταβάσεις, οι εναλλαγές των ήχων σε ένα σκοπό αποβλέπουν, στο πώς θα μετασιώσουν, πώς θα δημιουργήσουν συναισθήματα κατανήξεως, δέους, εσωτερικής γαλήνης, αγάπης, ιερής χαράς και ψυχικής ανατάσσεως. Η ψαλτική τέχνη είναι χάρισμα των ολίγων, είναι δώρο του Θεού και τούτο διότι κατορθώνουν να ανέλθουν οι ίδιοι και να ανεβάσουν και άλλους στα κράσματα της Θείας Μεγαλειότητας. Η ψαλτική τέχνη έχει ιερότητα. Με αυτή το πλήρωμα λαμβάνει τη δροσιά του ουρανού, το δέος του μυστηρίου, τη γλυκύτητα της αγάπης του Θεού, το μεγαλείο της Θείας Αναφοράς. Αυτό πρέπει να ερμηνεύσει ο ψάλτης ανεβαίνοντας το ψαλτήρι του. Κατά τον Άγιο Κύριλλο Ιεροσολύμων ο ψάλτης προς το αγαθόν και σωτηριώδες έχει τα πράγματα. Πρώτον μεν ήμερος η παρουσία, ευώδηση αντίληψης, κουφότατον το φορτίο, χειδεμόνος γνησίους πλάγμα έχω το πνεύμα έρχεται. Έρχεται γαν σώσε και ιάσε, διδάξε, νουθετήσε, ενισχύσε, παρακαλέσε, φωτίσε την διάνοια πρώτου αυτού του λεγόμενου ή τα δι' αυτού και των άλλων. Η αρχαία παράδοση της Εκκλησίας, την οποία νομίζω ότι πρέπει να επιστρέψουμε είναι να δοξάζουμε συμψάλλοντας όλοι εν ενή στόματι και μια καρδία των πάθημων και μεγαλοπρεπές όνομα του Κυρίου μας. Για τη διατήρηση αλόβητης κατά το δυνατόν της βυζαντινής μουσικής και την ομοιόμορφη διάδοσή της εργάζονται πολλοί με μεγάλη υπομονή και πολύ ζήτημα. Ένας από αυτούς είναι και ο σεμνός μουσικοδιδάσκαλος κύριος Ιωάννης Δαμαρδάκης, καθηγητής της βυζαντινής μουσικής και πρωτοψάλτης του ιερού μας Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μινά, ακαταπόλυτος χωράκης αυτής της βυζαντινής χοροδίας. Προσπάθεια όλων των επίλεκτων μελών της και όλων μας είναι να επιτύχουμε την προαγωγή και διάδοση της βυζαντινής μουσικής, τη συμβολή της χοροδίας στην πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου μας και την προώθηση των δημοσίων σχέσεων της χοροδίας
με το ευρύτερο κοινό. Δείγμα της εργασίας της χοροδίας θα γευτούμε μέσα στον πολύ ζεστό και γνώριμο χώρο της ωραίας αυτής αίθουσας, του εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου, του οποίου βαθύτατα ευχαριστούμε τον Διοικητικό Συμβούλιο για την παραχώρηση της αίθουσας. Επιθυμώ να ευχαριστήσω και τον κύριο Χαράλαμπο Γαργανουράκη και το συγκρότημά του, οι οποίοι μετέχουν στο δεύτερο μέρος της απόψινής μας εκδήλωσης, αλλά και όλα τα εκλεκτά μέλη που απαρτίζουν τη Βυζαντινή Χοροδία του Μητροπολιτικού Λαού του Αγίου Μινά, τα οποία είναι φορείς του ύφους και οι ερμηνευτές των μαθημάτων, τα οποία θα απολαύσουμε σε αυτή την καταληκτική πανδεσία. Οφείλω να ευχαριστήσω και όλους εσάς που τιμάτε με την παρουσία σας αυτή την εκδήλωση και μας δίνετε δύναμη για την περαιτέρω πορεία μας. Εγκαταλείποντας το βήμα, επιτρέψτε μου παρακαλώ να ευχηθώ ο παναρμόνιος ήχος που θα διαδεχθεί τη μονοτονία της δικής μου φωνής να έχει όλα εκείνα τα γνωρίσματα του εκκλησιαστικού μουσικού μας πλούτου, ο οποίος κατά το Μέγα Βασίλειο είναι γαμήνη ψυχών, βραβευτής ειρήνης, των θορυβού και κειμένων των λογισμών καταστέλων, παλάσιμεν γάρ της ψυχής των θυμούμενων, το δε ακόλαστον σοφρονίζει. Ευχαριστώ. Θα αρχίσει με το «Κύριε κέπρεξα» και το «Ποιης εθνιών» άσπαση, ύμνοι οι οποίοι είναι σημερινοί και αναφέρονται στους Αγίους Αποστόλους, τους οποίους σήμερα και αύριο εορτάζει η Εκκλησία μας.
συγχωρεμένο τον Θρασίπουλο Στανίτσα, πρωτοψάλτη του Πατριαρχείου. Θα ακολουθήσει το Πάσα Πνοή σε ήχο τέταρτο, μάθημα που έχει γράψει ο αείμνηστος δάσκαλος του Πατριαρχείου Κωνσταντίνος Πρίγκος. Ο ύμνος θα ακολουθεί μελοποιημένος, αλλά και σε παραλλαγή, δηλαδή με τους φθόγκους της βυζαντινής μουσικής. Thank you.
Μάρτιο του πρώτου και αυτό μελοποιημένο από τον Θασίβουλο Σταλίθα. Thank you.
Give me your
Γιώργια πια. Περδίκη και βιβλά.